Πάμε στον Πάνο Τζίφα γιατί έχουμε ρεκόρ προσλήψεων. Ρεκόρ προσλήψεων από την νέα Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης. Η κυρία της Ομπρέλας. Είναι η κυρία που κατάει την Ομπρέλα. Και έγινε υπουργός. Αυτή δεν είναι. Αυτή είναι. Η κυρία Χατζηγεωργίου. Τι ακούγεται παιδιά στο στούντιο εδώ. Μικροφωνίζω. Ταχεία. Ναι, δεν σε ακούω καλά, Φίλιππε, κι εγώ. Πάμε λοιπόν. Έχουμε εδώ πέρα την κυρία Χατζηγεωργίου, την υπουργό της Ομπρέλας, υπουργός η οποία αποχώρησε προχθές από την εκδήλωση την οποία παρουσίαζε η κυρία Τσαπανίδου, η καλή συνάδελφος. Εδώ λοιπόν έχει κάνει ρεκόρ προσλήψεων. Όλους προσλαμβάνει, τι γίνεται εδώ, για πες μας. Ναι, με ακούς, Φίλιππε? Σε ακούμε, Τζίφα, πες μας! Α, πολύ ωραία. Έλα, πάμε γρήγορα. Πάμε στο ψητό. Πάμε στο ψητό, Τζίφα, γρήγορα. Λοιπόν, μιλάμε για ρεκόρ προσλήψεων από την κυρία Ελευθερία Χατζηγεωργίου, την υφυπουργό Μακεδονίας και Θράκης, η οποία προσέλαβε στο πολιτικό της γραφείο ούτε λίγο ούτε πολύ άλλα 5 άτομα, έχει φτιάξει ένα στρατό ουσιαστικά από 10 παρακαλώ απεσπασμένους. Ανάμεσά τους είναι μάλιστα και ένας δικηγόρος, ο Αναστάσιος Τρελόπουλος, ο οποίος είναι γνωστός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πριν από ένα χρόνο είχε διοριστεί και στον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου της Θεσσαλονίκης. Επίσης, εκτός από τον κύριο Τρελόπουλο, φρόντισε να βάλει ως ειδικό σύμβουλο στο πολιτικό της γραφείο της υφυπουργός, τη δημοσιογράφο Γεωργία Αγγελή, η οποία εκτελεί χρέη στο γραφείο τύπου της υφυπουργού. Επιπλέον προσέλαβε και κάποιον Θεόδωρο Κάτι, ο οποίος επίσης το Νοέμβριο του 2015 είχε εκλεγεί μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Α Θεσσαλονίκης. Προσέλαβε επίσης κάποιον Γεώργιο Τσιριόπουλο, κάποια κυρία Ελένη Σταυρή. Κάποια, όλα τα πρόσωπα είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απλά μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα έκανε κομματικές προσλήψεις και μόνο. Κομματικές προσλήψεις χωρίς αξιοκρατία. Έτσι, το παιδί σας είναι άνεργο. Η κόρη σας είναι άνεργη. Το παιδί σας προσπαθεί να βρει δουλειά και εργασία. Και βγείτε δίπλα στο Τζίπρα. Ψάχνετε να βρει το παιδάκι σας δουλειά εργασία. Και είναι άνεργο. Με κάνετε επιτυχία. Και 10 μάστερ και δεν μπορεί. Γιο! Τι μου λες τώρα. Και αυτοί μπαίνουν έτσι για πλάκα. Και εδώ βλέπεις χωρίς καμία αξιοκρατία. Έλα στο Υπουργείο. Έλα μπείτε μέσα. Δείξε κομματική ταυτότητα. Και του άλλα τα παιδιά, παιδιά τι είναι. Δεν είναι τα παιδιά του Θεού. Οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ όσο φτάνουν στις εκλογές. Γιατί έχουν εμβριάσει όλα αυτά. Δεν πρόκειται να κυκλοφοράνε στους δρόμους. Πάρτον Τζίβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τους κράζει ο κόσμος. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε πρώτα να δώσουμε κολαγόνο και σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα μάθουμε για το γάμο της χρονιάς. Έσκασε ως βόμβα.